Ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας απόψε. Θα συζητήσουμε για οικονομία σε αυτό το πάνελ του Αναπτυξιακού Φόρουμ. Ευχαριστώ θερμά πρώτα απ' όλα για την πρόσκληση, τους διοργανωτές, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και βέβαια την εφημερίδα Πελοπόννησος που διοργανώνει και αυτό το Αναπτυξιακό Συνέδριο. Έχω την τύχη να βρεθώ άλλες δύο φορές, αν θυμάμαι καλά, και έχει πάντα εξαιρετικό ενδιαφέρον και η συζήτηση αλλά και η επίσκεψη στην πολύ όμορφη Αχαΐα, στην πολύ όμορφη πόλη των Πατρών. Βρισκόμαστε εδώ στο καταπληκτικό, σε ένα πιο ωραίο χώρο νομίζω στην Ελλάδα, εδώ στο Ινοποιείο το ιστορικό Αχάια Κλάους, και έχουμε την εξαιρετική τιμή να έχουμε εδώ μαζί μας στο στούντιο τρεις καλεσμένους και άλλους τρεις διαδικτυακά. Καθόλου άσχημα, δεδομένου ότι όλο το προηγούμενο διάστημα είχαμε συνηθίσει είτε να είμαι μόνος με μια κάμερα και να συνομιλώ διαδικτυακά, είτε να είμαστε όλοι από έναν υπολογιστή. Προχωράμε οπότε ευθύς αμέσως στη συζήτηση, η οποία δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο παρά με τα θέματα της οικονομίας μετά την πανδημία. Μετά την καραντίνα, εγώ θα έλεγα, δεδομένου ότι η πανδημία παραμένει και η εξέλιξή της προφανώς είναι θέμα ενός άλλου πάνελ. Εμείς εδώ λοιπόν θα συζητήσουμε οικονομικά. Είναι μαζί μας και θα ήθελα να τον καλησπερίσω σε αυτό το σημείο ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Καλησπέρα, κύριε Σταϊκούρα. Είναι μαζί μας η υπεύθυνη τομεάρχη του τομέα οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Έφη Αξιόγλου. Εδώ διαζώσεις ο πρώην Υπουργός Οικονομικών από το Κίνημα Αλλαγής, ο κύριος Φίλιππος Σαχινίδης. Δύο ακόμα κυρίες βρίσκονται μαζί μας, οι οποίες έχουν νομίζω να καταθέσουν εξαιρετικές επιδόσεις, οι οποίες μάλιστα μεγάλωσαν στην περίοδο της πανδημίας και θα θέλαμε να ακούσουμε τις απόψεις τους. Είναι μαζί μας η κυρία Αθηνά Χατζιπέτρου, η διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος της Αναπτυξιακής Τράπεζας, και η κυρία Βασιλική Λαζαράκου, η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαία Αγοράς. Εδώ μαζί μας, στο χώρο, στο στούντιο θα λέγαμε, της Αχάια Κλάους είναι και ο Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, ο κύριος Νίκος Βέτας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να με ακούτε όλοι πολύ καλά για να μπορέσουμε έτσι να συζητήσουμε. Τώρα, η δομή της συζήτησης, έχουμε περίπου μία ώρα και, περίπου 70 λεπτά. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά απλή. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις όλων σας, όσο γίνεται πιο περιεκτικά, δηλαδή σε 4-5 λεπτά, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και λίγο συζήτηση, να κάνουμε και άλλους δύο πιο σύντομους κύκλους ερωτοαπαντήσεων. Προφανώς ο λόγος θα πάει στον Υπουργό των Οικονομικών, δεδομένου ότι πέρα από αυτή είναι η σωστή αξιολόγηση, έχει και πολύ πολύ δουλειά μπροστά του, όχι μόνο αυτή που προηγήθηκε στην περίοδο της πανδημίας, αλλά και αυτή η οποία θα ακολουθήσει. Λοιπόν, οι προβλέψεις λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον, κύριε Σταϊκούρα, είναι εξαιρετικά δύσκολες. Εμείς όμως θα θέλαμε, είναι δύσκολη δουλειά σας, είστε ο Υπουργός των Οικονομικών, θα θέλαμε να ακούσουμε πώς βλέπετε, πώς προγραμματίζετε αυτό το μετά τα lockdown και τις καραντίνες περιβάλλον οικονομικό για τη χώρα. Κύριε Σταϊκούρα. Κύριε Φιλιππίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την εισαγωγή. Να ευχαριστήσω και εγώ την εφημερίδα Πελοπόννησος και όλους τους συνδιοργανωτές για αυτή την εξαιρετική δυνατότητα που μας δίνεται να ανταλλάξουμε ορισμένες σκέψεις. Ζητάω εκ των προτέρων συγγνώμη που δεν μπορώ να είμαι με φυσική παρουσία, αλλά δεσμεύομαι το φυτομότερο δυνατόν να βρεθώ στην Πάτρα, να βρεθώ στην Αχαΐα. Άλλωστε, υπάρχουν και πολλοί πρόσθετοι λόγοι που με συνδέουν με αυτή την πόλη. Για να μιλήσουμε για την εποχή μετά την καραντίνα, θα πρέπει να δούμε σε ποια κατάσταση θα είναι η χώρα αυτό το χρονικό διάστημα της μετάβασης στην μετά-κορονοϊό εποχή. Και θεωρώ ότι η ελληνική κυβέρνηση με σοβαρότητα, με μεθοδικότητα, με διορατικότητα, χειρίστηκε μια πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση σε όλα τα πεδία και σε όλα τα επίπεδα. Στήριξε την δημόσια υγεία, στήριξε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με μέτρα τα οποία προσεγγίζουν τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2020-2021. Ειδικά για το 2021, τα μέτρα πλέον προσεγγίζουν τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ, για την ακρίβεια 15,9 δισεκατομμύρια ευρώ σήμερα που μιλάμε, και δεν έχουν εκταμιευτεί πλήρως, αφού ένα ποσό της τάξης των 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ εκκρεμεί να εκταμιευθεί μέσα από διάφορα προγράμματα που έχουμε χτίσει συνεκτικά ως κυβέρνηση το δεύτερο εξάμεινο του έτους. Πώς έγινε αυτό? Αυτό έγινε μέσα από μια ορθολογική, συστηματική διαχείριση των ταμιακών διαθεσίμων της χώρας. Μέσα από την συχνή επικοινωνία και επαφή με τις αγορές,
μέσα από την άντληση 25 δισεκατομμυρίων ευρώ την τελευταία διετία με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, με ιστορικά χαμηλά επιτόκια, μέσα από την άντληση πόρων εντόκων γραμματείων, με αρνητικά επιτόκια, συστηματικά αρνητικά επιτόκια, το χαμηλότερο επιτόκιο χθες δανεισμού στα εξάμηνα έντοκα γραμμάτια, αλλά μέσα και από ευρωπαϊκά κονδύλια όπως είναι το πρόγραμμα SURE, στο οποίο η χώρα έχει ήδη αντλήσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια ευρώ και τα έχει διοχετεύσει όλα στην απασχόληση. Αυτά κάναμε στο δημοσιονομικό πεδίο και στο πεδίο ενίσχυσης ρευστότητας, προκειμένου να στηρίξουμε το κομμάτι της κοινωνίας το οποίο επλήγει και πλήττεται από την υγειονομική κρίση. Ερώτημα. Κάνατε μόνο αυτά? Η απάντηση είναι όχι. Προχωρήσαμε και προχωρούμε σε μεταρρυθμίσεις, ακριβώς γιατί θα πρέπει να χτίσουμε το περιβάλλον του επιχειρήν την επόμενη μέρα. Ενδεικτικά, πλήθος μεταρρυθμίσεων που αναγνωρίζεται από όλους τους stakeholders της ελληνικής οικονομίας, τελευταία έκθεση των θεσμών χθες, στην υγεία, την παιδεία, την ενέργεια, τη δημόσια διοίκηση, την ψηφιακή διακυβέρνηση, τον τραπεζικό τομέα. Να πω μόνο για το Υπουργείο Οικονομικών σε τίτλους. Μειώσαμε φορολογικούς συντελεστές και ασφαλιστικές εισφορές με μόνιμο τρόπο. Θεσπίσαμε φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων, επενδυτών, συνταξιούχων και νέων εργαζομένων από το εξωτερικό, με εξαιρετική επιτυχία. Εκκινήσαμε την εφαρμογή του νέου εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, με περισσότερα από 5.000 άτομα ήδη να έχουν κάνει αίτηση μέσα σε λιγότερο από 2-24 ώρα, με την προώθηση της υλοποίησης του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας, ενδεικτικά να μιλήσω για 4 περιφερειακά λιμάνια, να μιλήσω για τη Μαρίνα του Αλίμου, να μιλήσω για το ελληνικό. Δρομολογήσαμε και υλοποιούμε σχέδια ενίσχυσης βιωσιμότητας εταιρεών του δημοσίου, τα οποία στοίχιζαν και στοιχίζουν πολύ ακριβά στους Έλληνες φορολογούμενους επί δεκαετίες, ΕΛΒΟ, Ναυπηγείας Καραμαγκά, ΛΑΡΚΟ, ΕΑΒ, ΕΛΤΑ. Αναβαθμίσαμε και εξυγχρονίσαμε με τη βοήθεια της Επιτροπής Κεφαλαγοράς το θεσμικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρεών και της αγοράς κεφαλαίου. Εκκινήσαμε με ιδιαίτερη επιτυχία και αναγνωρίζεται παγκοσμίως το πρόγραμμα Ηρακλής για να μειώσουμε τα κόκκινα δάνεια προκειμένου να ενισχύσουμε την πιστωτική επέκταση μέσω του τραπεζικού συστήματος. Θεσπίσαμε το πλαίσιο των μικροπιστώσεων, προωθήσαμε την αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Θέσαμε σε εφαρμογή ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, έχει και αυτό την αξία του, για τα διαδικτυακά τυχερά παίγνια και διαμορφώσαμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό πλαίσιο κρατικής αλλαγής για φυσικές καταστροφές που δυστυχώς πολλαπλασιάζονται τα τελευταία χρόνια. Άρα, αυτά κάναμε στο δημοσιονομικό πεδίο και αυτά κάναμε στο πεδίο των διαρθρωτικών αλλαγών, προκειμένου να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ισχυρή ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη. Τρίτο ερώτημα. Πετύχατε? Να μιλήσω με συγκεκριμένους δείκτες. Συγκρατήθηκε η ύφεση σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από ό,τι κάποιοι εκτιμούσαν και προσδοκούμε ότι θα έχουμε ισχυρή ανάκαμψη το 2021. Θα επιμείνω, κύριε Φιλιππίδη, παρά το γεγονός ότι με προκαλούν όλες οι εκθέσεις των θεσμών σε ανάπτυξη 3,6% το 2021. Είμαστε οι πιο συντηρητικοί στις εκτιμήσεις το 2021. Όσα θεωρεί ότι θα αναπτυχθούμε με 3,8% και η Ευρώπη με 4,1. Εμείς, με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα, θα επιμείνουμε στο 3,6. Ισχυρή ανάκαμψη. Διατήρηση της απασχόλησης σε σταθερά χαμηλά, σε σχετικά σταθερά επίπεδα. Δεν είχαμε αύξηση της ανεργίας, είχαμε την καλύτερη επίδοση στην Ευρώπη το 2020. Σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αναβάθμιση μέσα στην κρίση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, επιτυχημένες εξόδους στις αγορές με χαμηλό κόστος δανεισμού, σημαντική αύξηση των ιδιωτικών καταθέσεων, 22 δισεκατομμύρια ευρώ από την αρχή της κρίσης, συστηματική αύξηση βιομηχανικής παραγωγής για 5ο συνεχόμενο μήνα, βελτίωση του δίκτυου οικονομικού κλίματος και του δίκτυου υπευθύνων προμηθειών για τον τομέα της μεταποίησης και επιτυχημένες ολοκληρώσεις των εκθέσεων αξιολόγησης από τους θεσμούς. Άρα, όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουμε κάνει ικανοποιητική διαχείριση, βλέπετε, εγώ δεν θριαβολογώ, αλλά ούτε κινδυνολογώ, της υγειονομικής κρίσης και των προκλήσεων. Πηγαίνοντας μπροστά τώρα,
Ναι. Να πούμε αργότερα τον μπροστά, κύριε Υπουργέ, αν έχετε... Θέλετε απλά να πούμε πέντε στόχους για να κλείσω και αμέσως μετά μπορώ να σας Βεβαίως. Πω πώς θα τους πετύχουμε. Οι μεσομακροπρόθεσμοι στόχοι στην εποχή που έχουμε θέσει είναι πέντε. Η επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης με βελτίωση του ΑΕΠ, της ποιότητας του ΑΕΠ, υπέρ των επενδύσεων και της εξωστρέφειας από το 2021 και μετά. Έξοδος της χώρας από το καθεστώς της ενισχυμένης εποπτείας εντός του 2022. Επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού μη εξυπηρετούμενων δανείων το 2022. Επίτευξη δημοσιονομικής ισορροπίας το 2022 και ρεαλιστικών πρωτογενών πλεονασμάτων από το 2023. Και τέλος, αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα το 2023. Έχουμε αποδείξει επί δύο χρόνια ότι αυτοί οι στόχοι είναι εφικτοί και θα τους πετύχουμε. Θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Γνωρίζετε άλλωστε ότι κάποιους από αυτούς τους στόχους θεωρώ και έχω πολλές φορές γράψει ότι θεωρώ ότι είναι σημαντική για την ελληνική οικονομία. Βέβαια, δεν αναφερθήκατε και θα σας ρωτήσω στη συνέχεια για τους πιθανούς κινδύνους, οι οποίοι προφανώς και υπάρχουν και όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε πού ακριβώς βρίσκονται, αλλά είναι βέβαιο ότι υπάρχουν. Απλώς και δίνοντας το λόγο ευθύς αμέσως στην κυρία Έφη Αξιόγλου. Κυρία Αξιόγλου, η αλήθεια είναι αυτές τις στρατιές ανέργων, οι οποίες πολλοί εκτιμούσαν ότι θα εμφανιστούν μετά το τέλος από τις καραντίνες, από τα lockdown, δεν φαίνεται τελικά ότι θα τους έχουμε. Και προφανώς ευχόμαστε να μην τους έχουμε, αλλά δεν φαίνεται ότι θα τους έχουμε. Ο λόγος σε εσάς, κυρία Αξιόγλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, την ευκαιρία που μας δίνετε να ανταλλάξουμε απόψεις για την οικονομία σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή. Και εγώ λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας για τους γνωστούς προσωπικούς λόγους. Ελπίζω να μας ξαναδοθεί η ευκαιρία. Θα μου επιτρέψετε μετά την τοποθέτηση του κ. Υπουργού, ο οποίος έδωσε μια εικόνα επιτυχίας της χώρας στην οικονομία και στην κοινωνική κατάσταση, να παρουσιάσω κάποια δεδομένα που αφορούν περισσότερο το πού βρίσκεται η ελληνική κοινωνία σήμερα και νομίζω ότι είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή... Κυρία Αξιόγλου, απλώς λίγο, επειδή λίγο εδώ κουνηθήκαμε, έγινε ένας μικρός σεισμός και επειδή μας ακούνε και άνθρωποι δημόσια και μεταδίδεται ζωντανά, κουνηθήκαμε λίγο. Ελπίζω να νομίζω ότι αυτό είναι και τελείωση και ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή. Απλώς επειδή το συζητήσαμε εδώ μεταξύ μας, νομίζω έπρεπε να το πούμε και να το μοιραστούμε μαζί σας. Ναι, κυρία Αξιόγλου. Ελπίζω όλα καλά. ελπίζουμε και εμείς. Να δώσω λοιπόν μια εικόνα της κατάστασης όπως έχει σήμερα στην ελληνική κοινωνία, όπως νομίζουμε εμείς δηλαδή ότι είναι η πραγματικότητα για την μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή βιώνει τις πληγές της κρίσης. Είναι αρκετά μακριά δηλαδή από την αφήγηση του Υπουργού μιας επιτυχημένης κατάστασης. 2-3 δεδομένα μόνο να δώσω. 4 στις 10 μικρομεσαίες επιχειρήσεις κινδυνεύουν να κλείσουν. Ξέρετε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ουσιαστικά απασχολούν το σύνολο των μισθωτών της χώρας. Πριν από λίγο το Ευρωβαρόμετρο στην έρευνά του έδειξε ότι 8 στους 10 Έλληνες έχουν ήδη βιώσει ή βιώνουν αυτή τη στιγμή μια χειροτέρευση της οικονομικής τους κατάστασης και αυτό είναι ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη. 1 στις 2 επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις, αυτή είναι η δομή της ελληνικής οικονομίας, δεν έχει καθόλου ταμιακά διαθέσιμα για τον επόμενο μήνα. Και σοβαρότατο είναι το ζήτημα των χρεών που αντιμετωπίζουν. Δηλαδή, έχουν οι μισές επιχειρήσεις τουλάχιστον οφειλές ληξιπρόθεσμες προς το δημόσιο, προς τις οποίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Το ίδιο ισχύει και για τις οφειλές τους προς τις τράπεζες. Το ίδιο ισχύει για τους οφειλές τους προς τους προμηθευτές. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου και για αύξηση των πτωχεύσεων, πολύ μεγάλη αύξηση των πτωχεύσεων στη χώρα, με θύματα τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για την απώλεια των θέσεων εργασίας, αυτό ακόμη δεν μπορεί να φανεί. Όσο ακόμη, δηλαδή αυτό θα αρχίσει να φαίνεται το αμέσως επόμενο διάστημα, διότι τα σχήματα των αναστολών συμβάσεων εργασίας λήγουν σταδιακά αυτό το χρόνο που μιλάμε. Δεν έχουν απολύτως λήξει, έχουν κλείσει σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων. Άρα το πρώτο ζήτημα νομίζω ότι αφορά το σήμερα, τις πληγές της κρίσης. Και εδώ σε ό,τι αφορά τις δημόσιες πολιτικές, νομίζω ότι είναι ήδη αργά. Δηλαδή, από την πλευρά της κυβέρνησης δεν είδαμε να υλοποιείται ένα σοβαρό σχέδιο για την επούλωση αυτών των πληγών.
για το σήμερα, ξαναλέω, ένα σχέδιο άμεσης αντιμετώπισης των τωρινών προβλημάτων, κυρίως δηλαδή των προβλημάτων ρευστότητας, των προβλημάτων που δημιουργεί η σώρευση του ιδιωτικού χρέους και του χρέους της πανδημίας, μια ριζική δηλαδή αντιμετώπιση, την προστασία των θέσεων εργασίας για τις επόμενες μέρες, για τους επόμενους μήνες και το εισόδημα των οικοκυριών. Η ουσιαστική δηλαδή επανεκκίνηση της οικονομίας δεν έγινε με μέτρα στήριξης, έγινε στην πραγματικότητα με την ανακοίνωση της άρσης του lockdown και την ανακοίνωση πια σταδιακά της απόσυρσης των ανεπαρκών, κατά την άποψή μας, μέτρων στήριξης που εφαρμόζονταν στο lockdown. Και άρα έχουμε ένα πρώτο θέμα που αφορά τις πληγές της κρίσης, οι οποίες δεν επουλώνονται και αυτές αφήνουν ανεξίτηλο το σημάδι στην ελληνική κοινωνία. Είναι κάτι δηλαδή που θα το κουβαλάμε όσο δεν λύνεται. Το δεύτερο ζήτημα αφορά την επόμενη μέρα, αφορά δηλαδή την αναπτυξιακή πορεία. Το ότι θα υπάρχουν θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης στην οικονομία, αυτό είναι αναμενόμενο. Είναι δεδομένο, ιδίως μετά από μια τόσο μακρά περίοδο ύφεση, μετά από μια τόσο βαθιά ύφεση. Αυτό είναι δεδομένο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι προς ιδιαίτερη έτσι, υπογράμμιση ως να παρουσιάζεται ως κατόρθωμα από την κυβέρνηση. Αν έχει μια τόσο βαθιά ύφεση, θα υπάρξει μια στοιχειώδης ανάκαμψη. Το ερώτημα είναι, και νομίζω ότι εκεί είναι και το κεντρικό πολιτικό ζήτημα, πώς και αν θα βιώσει αυτή την αλλαγή η ελληνική κοινωνία. Τι χαρακτήρα δηλαδή θα έχει αυτή η ανάκαμψη, ποιους θα αφορά αυτή η ανάκαμψη. Διότι και στο παρελθόν, όπως θυμάστε, περάσαμε εποχές με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, που το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας όμως ασφικτιούσε. Άρα το τι θα σημαίνει αυτή η ανάκαμψη είναι το κεντρικό ζήτημα. Και εδώ νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει λάβει αποφάσεις οι οποίες εμπολείς προκαθορίζουν ότι το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας δεν θα δει βελτίωση στην καθημερινότητά του από αυτούς τους θετικούς ρυθμούς ανάκαμψης που θα σημειωθούν. Με άλλα λόγια, έχει ένα σχέδιο το οποίο αποκλείει το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας από την αναπτυξιακή, ανακαμψιακή φάση. Ενώ δηλαδή δεν έχουν έρθει ακόμη θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης, στην πραγματικότητα ο διαμερισμός των ωφελιών και των ζημιών έχει εμπολής γίνει. Τρεις κεντρικές επιλογές έκανε η κυβέρνηση που δείχνουν γιατί αυτή η ανάκαμψη δεν θα αφορά την πλειοψηφία της κοινωνίας. Το ένα είναι ο πτωχευτικός κώδικας, δηλαδή ένας μηχανισμός γενικευμένων πτωχεύσεων οριζόντιων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των οικοκυριών και ρευστοποίησης περιουσιών. Το δεύτερο είναι η πολιτική της στην αγορά εργασίας, η οποία αναμένεται να επιδεινωθεί τώρα και με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη που έχει μία ουσιαστικά ευθεία μείωση των μισθών και ακραία ελαστικοποίηση της εργασίας, συνολική υποτίμηση της εργασίας. Και το τρίτο είναι το σχέδιο που κατέθεσε για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο δεν είναι ένα σχέδιο συμπεριληπτικό. Το κυριότερο πρόβλημα εκ των πολλών που έχει, ίσως έχω τη δυνατότητα να πω μια κουβέντα και μετά, είναι ότι αποκλείει τη συντριπτική πλειονότητα, αποκλείει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την πηγή της χρηματοδότησης. Άρα ουσιαστικά τις βγάζει εκτός του παιχνιδιού, του παιχνιδιού της ανάκαμψης. Άρα τι έχουμε εδώ, έχουμε μια συνταγή γνωστή trickle-down economics, η οποία επαναλαμβάνεται και η οποία, όπως έχουμε δει και στο παρελθόν, δεν μπορεί να ευνοήσει τη μεγάλη πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας. Είναι ένα σχέδιο μη συμπεριληπτικής ανάκαμψης, δεν μπορεί να αποδώσει κοινωνικά ωφέλη. Να πω και δύο σκέψεις ακόμη σε ό,τι αφορά, για να θέσω και το ζήτημα και στην ευρωπαϊκή του διάσταση, και ίσως θα έχει μια αξία αυτό λίγο να το δούμε. Αυτή τη στιγμή το οικονομικό περιβάλλον συνολικά στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά αβέβαιο και εξαιρετικά ασταθές. Και βασικά επικαθορίζεται σήμερα από το έκτακτο πρόγραμμα που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, της επαναγοράς ομολόγων που κρατάει και τα επιτόκια σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, από αυτό ευνοείται και η Ελλάδα, ωφελείται και η Ελλάδα, και από άλλες διευκολύνσεις, όπως η αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας. Το μεγάλο ζήτημα είναι το τι θα γίνει όταν αυτές οι διευκολύνσεις τελειώσουν. Το έκτακτο πρόγραμμα της ECB τελειώνει την άνοιξη. Θέλετε να το δούμε στο δεύτερο κύκλο, το συζητήσεις. Το μεγάλο ζήτημα λοιπόν είναι τι θα γίνει όταν. Ολοκληρώνω με μια φράση. Τι θα γίνει όταν αυτές οι διευκολύνσεις τελειώσουν. Η Ελλάδα έχει ελοχεύει ένας σοβαρός κίνδυνος εδώ και για την Ελλάδα, διότι η Ελλάδα δεν έχει, όπως ξέρετε, δεν καλύπτεται από το κλασικό QE, από το πάγιο πρόγραμμα εξωτικής χαλάρωσης όπως οι υπόλοιπες χώρες. Θα πρέπει δηλαδή η ίδια αυτόνομα να εξακολουθήσει να έχει την εμπιστοσύνη των αγορών. Και το άλλο ζήτημα είναι πώς θα επανέλθει στους σκληρούς κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας. Φαίνεται ότι αυτοί μάλλον δεν θα αλλάξουν ιδιαίτερα.
όπου και εδώ θα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα αν η χώρα δεν έχει καταφέρει να έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και σταθερούς. Η κυβέρνηση δεν κατάφερε, κατά την άποψή μου, να συγκρατήσει την ύφεση. Είχαμε την τρίτη χειρότερη ύφεση στην Ευρωζώνη πέρυσι. Αν λοιπόν δεν έχουμε μία σοβαρή και σταθερή βιώσιμη ανάπτυξη, τότε ελοχεύει ένας πάρα πολύ σοβαρός κίνδυνος και πάλι για περιπέτειες δημοσιονομικής προσαρμογής που δεν νομίζω ότι ούτε η χώρα ούτε η κοινωνία αντέχει. Νομίζω ότι έχετε βάλει δύο ζητήματα, τα οποία προφανώς είναι ζητούμενα των καιρών. Το ένα είναι το θέμα προφανέστατα των κοινωνικών ανισοτήτων. Είναι ένα θέμα που συζητάει άλλωστε όλος ο κόσμος μετά την πανδημία. Και το δεύτερο, βέβαια, που αφορά εδώ την Ευρώπη, αλλά αφορά και την Ελλάδα, είναι το θέμα των δημοσιονομικών κανόνων. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Αξούλη, για αυτή την τοποθέτηση. Θα επανέλθουμε. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Σαχινίδη. Θα ήθελα μια πρώτη άποψη σε ό,τι αφορά και το μείγμα πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση, αλλά και πώς βλέπετε εσείς αυτό το μετά την καραντίνα οικονομικό περιβάλλον. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τους διοργανωτές για την πρόσκληση αυτή. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε διαζώσεις εδώ για πρώτη φορά μετά από μια πολύμηνη καραντίνα. Θα υιοθετήσω τον προβληματισμό σας ότι σε συνθήκες υψηλής υγειονομικής αβεβαιότητας είναι δύσκολο να κάνουμε μακροοικονομικές προβλέψεις. Είναι εδώ και ο κύριος Βέτας, μετά θα μας πει και τη δική του την άποψη. Αλλά όσο οι εξελίξεις στην οικονομία εξαρτώνται από την πορεία εμβολιασμού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, μια κοιλινική οικονομία και η πορεία της εξαρτάται πάρα πολύ και από την πορεία εμβολιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβάνεσαι ότι μπορούμε πολύ δύσκολα να κάνουμε μακροοικονομικές προβλέψεις. Επομένως, δεν θα προσπαθήσω να προκαλέσω τον Υπουργό και την προαλήσασα σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των προβλέψεων, αλλά να δούμε ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής, οι προκλήσεις της οικονομικής πολιτικής και αν αυτά τα οποία έχει πάρει ως μέτρα η κυβέρνηση είναι τα ενδεδειγμένα. Ξεκινάω με τις προτεραιότητες. Νομίζω ότι η πιο σημαντική προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ασφαλής επανεκκίνηση της οικονομίας. Και το λέω αυτό διότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον που το συνδιαμορφώνουν οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με μια χαλαρή νομισματική πολιτική και με μια διευκόλυνση των χωρών να κρατήσουν χαμηλά το κόστος δανεισμού. Άρα τους δίνει περιθώριο να μπορούν να δανειστούν για να έχουν και μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Και βεβαίως η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαλαρώσει τους δημοσιονομικούς κανόνες. Αυτό είναι λοιπόν το ευνοϊκό περιβάλλον. Όσο διατηρείται αυτό και φαίνεται ότι θα διατηρηθεί και το 2022 και θα σταματήσει το 2023 με βάση μια ανακοίνωση που βγήκε χθες, θα πρέπει η κυβέρνηση να κάνει κάθε τι δυνατό να διασφαλίσουμε ότι πατάμε γερά στα πόδια μας, έχουμε μια ασφαλή επανεκκίνηση της οικονομίας και ταυτοχρόνως δουλεύουμε και το μέτωπο της αναδιάρθρωσης. Πάμε λοιπόν στο πρώτο ζήτημα της ασφαλούς επανεκκίνησης. Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος? Να καθίσουμε να μαλώσουμε τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση, αν πρέπει να είναι 3,5, 4 ή 4,1. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Νομίζω ότι αυτό που έχει σημασία είναι να τονίσουμε για άλλη μια φορά πόσα χάθηκαν από την ελληνική οικονομία από την πρώτη κρίση και πόσα χάθηκαν από τη δεύτερη. Για πρώτη φορά μια οικονομία έχει μπει σε βαθιά ύφεση μέσα σε μια δεκαετία δύο φορές. Η δεύτερη ύφεση μπορεί να μην ήταν αυτή η οποία αρχικά είχε προβλεφθεί, αλλά δεν πάβει να είναι μια ύφεση της τάξης του 8,2. Και αν είναι να περηφανεύεται κάποιος επειδή το ΑΕΠ της χώρας δεν γύρισε στα επίπεδα του 2002, αλλά γύρισε στα επίπεδα του 2003, θεωρώ ότι είναι αρκετά δόκιμο. Γιατί στην πραγματικότητα το ΑΕΠ της χώρας είναι στο 2003, ενώ αν ήταν 10% θα ήταν στο επίπεδο του 2002. Δεν θεωρώ ότι είναι χρήσιμη αυτή η συζήτηση. Ποιος πρέπει να είναι ο στόχος? Ο στόχος μας δεν πρέπει να είναι να γυρίσουμε το ΑΕΠ πίσω στο επίπεδο του 2019, αλλά πρέπει να βάλουμε σαν στόχο να επιταχύνουμε την πορεία της οικονομίας ώστε να κατακτήσουμε τα επίπεδα στα οποία θα βρισκόταν το ΑΕΠ το 2022 και το 2023, αν δεν είχε μεσολαβήσει η κρίση πανδημίας. Ως προς αυτό θα αξιολογηθούμε, γιατί είναι το μόνο που διασφαλίζει ότι οι απώλειες μιας συγκεκριμένης γενιάς ανθρώπων θα περιοριστούν στο ελάχιστο δυνατό. Αυτό λοιπόν είναι κρίσιμο και καθοριστικό. Και πώς θα το πετύχουμε αυτό? Προφανώς μέσα από τα μέσα δημοσιονομικής πολιτικής, τα οποία έρχονται να αναπληρώσουν ζητήματα που υπάρχουν στη ζήτηση ή στην προσφορά. Υπήρξαν αποτελεσματικά. Είδα τον Υπουργό να χαίρεται και να λέει ναι, υπήρξαν αποτελεσματικά. Έχω μια διαφορετική ανάγνωση, γιατί τελικά οι ίδιοι αριθμοί προσφέρονται και για διαφορετική ανάγνωση. Και λαμβάνω υπόψη μου μια μελέτη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, το οποίο ιεραρχεί τι έχει γίνει στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης και καταλήγει στα εξής συμπεράσματα. Σημασία δεν έχει να λες ότι έχω μικρότερη ύφεση από αυτή που προβλέπονταν, αλλά για τα χρήματα που ξόδεψες, ποιο ήταν το αποτέλεσμα που πέτυχες. Και ενώ είμαστε πρώτοι στις δαπάνες, προσέξτε, η χώρα που έχει χρέος πάνω από
από 205% το ΑΕΠ, είναι πρώτη στις δημοσιονομικές δαπάνες σε όλη την Ευρωζώνη. Πάνω από 10%, 10,5%. Φανταστείτε ότι αμέσως μετά έρχεται από εμάς η Γερμανία με πολύ μικρότερο δημόσιο χρέος. Τι πέτυχε λοιπόν η Ελλάδα με 10,7% το ΑΕΠ δαπάνες? Πέτυχε την τρίτη χειρότερη ύφεση στην Ευρωζώνη. Εγώ προσωπικά δεν θα ήμουν περήφανος, γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργήσαν σωστά οι πολλαπλασιαστές. Ότι δηλαδή οι δαπάνες που έγιναν δεν αξιολογήθηκαν με βάση κάποιο πολλαπλασιαστικό κριτήριο που υποτίθεται ότι η Νέα Δημοκρατία το ξέρει από το 2010 και μας έκανε κριτική τότε στα μνημόνια ότι δεν ξέραμε τους πολλαπλασιαστές, ενώ τώρα τους ξέρουν τους πολλαπλασιαστές. Αλλά πετύχαν την τρίτη χειρότερη ύφεση, ξοδεύοντας τα περισσότερα χρήματα από οποιονδήποτε. Πάμε στο δεύτερο στόχο. Αναπλήρωση απολεσθέντους εισοδήματος. Τι λέει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο? Αναπληρώθηκε μόλις το 42% του χαμένου εισοδήματος. Πού μας κατατάσσει αυτό? Στην 11η θέση. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια προβληματική κατάταξη. Αντιτείνει, και άκουσα τον Υπουργό να λέει: ναι, αλλά σώσαμε θέσεις εργασίας. Ναι, αλλά το έκανες με μείωση του ποσοστού συμμετοχής στην αγορά εργασίας. Γιατί στην πραγματικότητα, μέσα στο 2020, 70.000 άτομα αποχώρησαν από την αγορά εργασίας. Αυτό δεν είναι κάτι για το οποίο πρέπει να περηφανεύεσαι. Μια χώρα που θέλει να έχει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, πάνω από το 1,5% που έδειξε η χθεσινή έκθεση εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εκεί μας βάζει ότι στο μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα θα είμαστε 1,5% έναντι του 1-1,25% που λέει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εάν λοιπόν θέλουμε να κατακτήσουμε ρυθμούς ανάπτυξης που λύνουν τα προβλήματά μας και που πρέπει να είναι οπωσδήποτε πάνω από 2-2,5%, αυτό δεν μπορεί να γίνει με το να υποχρεώνουμε ανθρώπους που δεν βρίσκουν δουλειά να αποσύρονται από την αγορά εργασίας και να πανηγυρίζουμε και να λέμε μειώθηκε η ανεργία. Γιατί η ανεργία δεν μειώθηκε επειδή βρήκανε δουλειά κάποιοι, αλλά επειδή κάποιοι που ψάχνανε δουλειά επιλέξανε συνειδητά να βγουν μέσα από την αγορά εργασίας. Και το ερώτημα είναι, θα συνεχιστεί αυτή η ευνοϊκή εικόνα στο επόμενο χρονικό διάστημα? Κατά την άποψή μου, όχι. Γιατί? Γιατί εξακολουθούν να είναι σε ισχύ μέτρα που λήφθηκαν για την προστασία των θέσεων εργασίας. Σύντομα, οι επιχειρήσεις θα υποδεσμευθούν από τις υποχρεώσεις τις οποίες έλαβαν. Και τότε οι επιχειρήσεις θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές των ιδίων των επιχειρήσεων μέσα στην ελληνική οικονομία, να αποφασίσουν εάν και πόσες θέσεις εργασίας θα κρατήσουν. Και βεβαίως, όταν βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον πράσινου μετασχηματισμού, ψηφιακού μετασχηματισμού, αντιλαμβάνεστε ότι μαθηματικά αυτό μας οδηγεί σε καταστροφή θέσεων εργασίας και σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Με τη μόνη διαφορά ότι αυτοί που φεύγουν από τις θέσεις εργασίας έχουν δεξιότητες που δεν είναι κατά ανάγκη αυτές που ζητούν σε αυτούς τους τομείς που πρόκειται να αναβαθμιστούν στο εσωτερικό της ελληνικής οικονομίας. Άρα, ένα μεγάλο ερώτημα είναι, θα υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες μέσα από το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ελληνικής οικονομίας, μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης, θα έχουμε εκείνες τις δυνατότητες να δώσουμε τις δεξιότητες σε αυτούς τους ανθρώπους που αναζητούν θέση εργασίας για να μπορέσουν? Θα είναι ψηφιακά καταρτισμένοι? Θα είναι αυτοί οι άνθρωποι από τις περιοχές που θα γίνει η απολιγνητοποίηση? Θα μπορέσουν να βρουν κάτι εναλλακτικό για να μπορέσουν πραγματικά περιοχές στην Πελοπόννησο ή περιοχές στη Δυτική Ελλάδα να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την απολιγνητοποίηση? Αυτές είναι, νομίζω, οι μεγάλες προκλήσεις. Και σε αυτές τις μεγάλες προκλήσεις υπάρχουν θετικά στοιχεία, όπως είναι, για παράδειγμα, η βαθμή ελευθερίας που είπαμε το 2022, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Αλλά ένα μεγάλο ζητούμενο είναι πώς θα τα αξιοποιήσεις. Εγώ θεωρώ ότι η απουσία συνενετικής διάθεσης από τη μεριά της κυβέρνησης να συζητήσει αυτό το σχέδιο το οποίο κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, το έχει ανεβάσει στην ιστοσελίδα του όλο το κείμενο. Εμείς ακούμε για 2.000 σελίδες, αλλά το Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει ανεβάσει κάποιο κείμενο. Δεν είναι ότι δεν το συζήτησε, αλλά δεν το ανεβάζει κιόλας, για να δούμε τελικά ποια προγράμματα επιλέχθηκαν, με ποια κριτήρια, ποια απορρίφθηκαν, με ποια κριτήρια. Και εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Άκουσα, ας πούμε, για μεταρρυθμίσεις. Αν δεχτούμε at face value αυτό που λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, το 1/3 της δυναμικής που θα αποκτήσει η οικονομία προκύπτει από τις μεταρρυθμίσεις. Ποιες μεταρρυθμίσεις? Κοιτάξτε τι λέει ο ΩΣΑ, κοιτάξτε τι λέει η Παγκόσμια Τράπεζα. Αλλάξτε το δικαστικό σύστημα. Κοιτάξτε να παίρνετε γρήγορα αποφάσεις. 2 χρόνια αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δεν έχω δει να έχει κάνει κάτι στο κομμάτι της επιτάχυνσης στη λήψη δικαστικών αποφάσεων. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρει αντίσταση ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε. Και δεν θέλω να προκαταλάβω τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από το κίνημα αλλαγής. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τη στιγμή που τα τελευταία 10 χρόνια όλοι επισημαίνουν πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει η καθυστέρηση λήψης αποφάσεων στα δικαστήρια, εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Άρα, μέτρα για να αυξήσουμε τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα μέτρα που αφορούν γυναίκες, νέα παιδιά και ανθρώπους χωρίς ψηφιακές δεξιότητες, για να μπορέσουμε πραγματικά να αυξήσουμε το ποσοστό συμμετοχής, για να δώσουμε δυναμική στην οικονομία. Και βέβαια, ένα τελευταίο. Ναι. Δεν μπορεί να λες ότι εγώ προσελκύω επενδύσεις όταν μειώνεις τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή στο 22% και μειώνεις και τη φορολογία στα μερίσματα στο 5%. Θα πρέπει κάποιος να είναι εντελώς άσχετος από οικονομικά να πιστεύει ότι ο συνδυασμός αυτών των δύο μέτρων οδηγεί σε αύξηση
των επενδύσεων. Θα πάμε και στο μείγμα των μέτρων αργότερα, κύριε Σαχινίδη. Ευχαριστώ θερμά. Η αλήθεια είναι ότι ήσασταν καταπέλτης. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πρέπει να αναγνωρίσουμε κάτι και έχετε υπηρετήσει ως Υπουργός Οικονομικών. Το ελληνικό δημόσιο δεν φημίζονταν ποτέ για τις ταχύτητές του. Δεν φημίζονταν ποτέ για την αποτελεσματικότητα, ακόμα και σε έκτακτες συνθήκες. Κάποιοι τομείς ξαφνικά εμφανίστηκαν. Εγώ ήμουν από τους πιο δύσπιστους ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα μπορεί να κάνει δουλειά στην Ελλάδα. Η κυρία Χατζηπέτρου έχει διαφορετική άποψη και δάνεια μαθαίνω αρκετά και εκταμιεύσει σχετικά γρήγορες. Θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία ίδια. Καλησπέρα, κυρία Χατζηπέτρου. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και το τιμητικό πάνελ στο οποίο συμμετέχω. Λυπάμαι πολύ που δεν μπορούσα να συμμετέχω λόγω εμβολιασμού της δεύτερης δόσης, οπότε προτίμησα να το κάνουμε Zoom. Άκουσα, όπως και άλλες φορές, τον Υπουργό Οικονομικών να παρουσιάζει το σχέδιο της χώρας και τη μεγάλη επανεκκίνηση της οικονομίας, όπως επίσης και την αναδιάρθρωση της παραγωγικής βάσης της χώρας μας, και νομίζω ότι μπορώ να ξεκινήσω με ασφάλεια από την αναμφισβήτητη διαπίστωση ότι το μεγάλο επενδυτικό κενό που παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια των ετών της οικονομικής κρίσης επιδεινώθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Εμείς λοιπόν στην Τράπεζα αισθανόμαστε ότι είναι καθήκον, ευθύνη και επιτακτικός μας στόχος να συμβάλλουμε με νέα σύγχρονα και αποτελεσματικά προγράμματα στην κάλυψη αυτού του κενού. Συμπληρώσαμε 15 μήνες ως διοίκηση από την ανάληψή μας στην Τράπεζα και μέσα στις πρωτοφανείς συνθήκες που όλοι βιώσαμε αυτής της πανδημίας, μπορούμε σήμερα να πούμε ότι καταφέραμε να δεκαπλησιάσουμε τους ρυθμούς και τους όγκους διαχείρισης χρηματοδοτικών εργαλείων. Αλλά το κυριότερο, επειδή μιλήσαμε και για μεταρρυθμίσεις, να μεταμορφώσουμε έναν αργοκίνητο γραφειοκρατικό μηχανισμό σε ένα σύγχρονο εργαλείο, θα έλεγα, εκπόνησης και εφαρμογής στοχευμένων πολιτικών. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ξέρετε όλοι, ήταν ένας φορέας όταν αναλάβαμε με 280 εκατομμύρια ευρώ υποδιαχείριση. Και μάλιστα στη διάρκεια της δεκαετούς χρηματοοικονομικής κρίσης, έχουμε βρει από τα στοιχεία ότι στηρίχθηκαν 17.000 επιχειρήσεις με πόρους ΕΣΠΑ, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, με ένα αθρηστικό ποσό μόλις 1,5 δις, αθρηστικά, από το 2010 μέχρι το 2019. Σε όλη την περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης και με το ΕΣΠΑ δεδομένο, όπως όλοι γνωρίζουμε. Η σημερινή Αναπτυξιακή Τράπεζα διαχειρίζεται σήμερα δάνεια που ξεπερνούν τα 8 δις. Μέσα στην πανδημία χρηματοδοτήσαμε πάνω από 30.000 επιχειρήσεις και μάλιστα αυτές τις επιχειρήσεις που παρήγαγαν το 2019 τζίρο 160 δις. Το 60% δηλαδή του τζίρου της ελληνικής οικονομίας. Χρηματοδοτήθηκε μέσα από τα εργαλεία το πιο δυναμικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας και που όλοι ξέρουμε ότι είναι αυτό που απασχολεί και χιλιάδες εργαζόμενους. Για να βοηθήσω λιγάκι την εικόνα, το 70% από αυτές τις επιχειρήσεις δόθηκε σε επιχειρήσεις που απασχολούν έως 10 εργαζόμενους, το 80% σε επιχειρήσεις που κάνουν έως 2 εκατομμύρια τζίρο, ο μέσος όρος των δανείων ήταν 240.000 ευρώ. Από πλευράς κατάτμησης σε κλάδους, το 38% περίπου 3 δις στο εμπόριο, 24% 2 δις στη μεταποίηση, αλλά και περίπου 15% στις υπηρεσίες καταλυμάτων και εστίασης. Και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε πια δημιουργήσει την εσωτερική δομή, αλλά και ένα σχέδιο πολύ δομημένο για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, ώστε να μην υπάρξει ούτε ένα ευρώ κρατικών ή κοινοτικών διαθέσιμων πόρων, όπως κάνουμε σήμερα, αναξιοποίητο. Πιστεύουμε ότι δεν απορροφούμε απλά κοινοτικούς και κρατικούς πόρους, απλά με τη μόχλευση πολλαπλασιάζουμε επί 2 και 3 φορές, όπως ήταν το παράδειγμα τώρα της πανδημίας και των προγραμμάτων μας, την αποτελεσματικότητά τους στην ελληνική οικονομία. Δεν νομίζω ότι έχω να προσθέσω σε αυτό το σημείο κάτι άλλο. Όχι, θα έχουμε τη δυνατότητα. Περιμένουμε. Ναι. Βεβαίως, κύριε Χατζηπέτρου. Αν και βρισκόμαστε πάντα, η αλήθεια είναι, στην ελληνική οικονομία, πολλές φορές σε περιόδους κρίσεων μας μένουν μετά οι εγγυήσεις. Αρχίζουν και σκάνε οι εγγυήσεις και αυτές αρχίζουν εξελίσσονται σταδιακά σε συστημικό κίνδυνο. Ελπίζω να μην συμβεί. Να μην είναι αυτό το ένα από τα απόνερα αυτής της κρίσης που έφερε η πανδημία. Αναφερθήκατε σε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που χρησιμοποιήσατε σε ό,τι αφορά στο στάδιο της ενίσχυσης οικονομίας κατά την περίοδο του κλεισίματος. Η κυρία Λαζαράκου και η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγόρας είναι βέβαια ότι θα παίξει σημαντικότατο ρόλο
στην περίοδο της ανάκαμψης. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία, το οποίο υπολειτουργεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια, μας έχει μείνει αυτό την περίοδο της οικονομικής κρίσης που υπολειτουργεί, είναι η άντληση κεφαλαίων μέσω του χρηματιστηρίου. Κύριε Λαζαράκο, λόγος σας. Ευχαριστώ καλησπέρα. Πολύ. Καλησπέρα. Καταρχήν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στον χώρο αυτό, ο οποίος είναι ένας καταπληκτικός χώρος. Και θέλω να συγχαρώ και τους διοργανωτές, γιατί πραγματικά κάνουν το συνέδριο αυτό την κατάλληλη, διοργανώσαν το συνέδριο αυτό την κατάλληλη χρονική στιγμή. Τη χρονική στιγμή που είμαστε στο σταυροδρόμι, που η ελληνική οικονομία είναι στη μετα-COVID εποχή που μετασχηματίζεται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί σε αυτή τη μετάβαση θα έρθουν πάρα πολλά χρήματα, όπως ξέρουμε. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα δώσει πολλούς πόρους. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να προετοιμαστούμε σωστά για τη μετάβαση αυτή στη νέα οικονομία, στην πιο πράσινη οικονομία και στην πιο βιώσιμη οικονομία. Συνεπώς, έχει έρθει η ώρα να διαχειριστούμε σωστά όλες αυτές τις προκλήσεις. Και κάποιες από τις προκλήσεις αυτές συνδέονται και με την κεφαλαγορά. Οπότε θα αναφερθώ σε τρεις προκλήσεις που συνδέονται με την κεφαλαγορά. Η πρώτη έχει να κάνει, όπως πολύ σωστά είπατε, με την άντληση κεφαλαίων. Το πρώτο κομμάτι, λοιπόν, θέλω να πω ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν στο πλαίσιο του πακέτου στήριξης, προχώρησε σε τρεις νέες πρωτοβουλίες νομοθετικές. Η μία αφορούσε το κομμάτι του ενημερικού δελτίου, δηλαδή έκανε τροποποίηση του κανονισμού για το ενημερικό δελτίο, ώστε να έχει πλέον ένα ευρωπαϊκό ενημερωτικό δελτίο ανάκαμψης, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει τις εταιρείες να αντλήσουν γρήγορα κεφάλαια, ως απάντηση στην πανδημία είναι αυτό. Και συγχρόνως, ένα δεύτερο το οποίο έκανε ήταν σε σχέση με τις χρηματοπιστωτικές αγορές τροποποίησης, όπως επίσης και σε σχέση με τις τιτλοποίησεις. Και θέλω να πω ότι αντίστοιχα, εθνικά τώρα, ήρθε η Επιτροπή Κεφαλαγοράς ήδη από το 2020, το Οκτώβριο του 2020, και έφερε νέες κανονιστικές αποφάσεις, οι οποίες, ανεξάρτητα τώρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο λοιπόν, έφερε νέες κανονιστικές αποφάσεις, οι οποίες τι κάνουνε, πρώτα απ' όλα επιτρέπουν να δεχόμαστε νομερικά δελτία και στα αγγλικά, γιατί, για να βοηθήσεις να έχεις συνδυασμένες προσφορές σε Ελλάδα και εξωτερικό, αν κάποιος χρειαστεί, να κάνεις, να απευθύνεις επενδυτές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Επίσης, απλουστευμένες διαδικασίες, πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες, μειώσαμε τη γραφειοκρατία, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, άρα μια προσπάθεια άγκλησης γρηγορότερα με ταχύτερες διαδικασίες κεφαλαίων από την αγορά. Και θέλω να σας πω ότι στο τελευταίο χρόνο, στο διάστημα των 17 μηνών που είμαστε στην Επιτροπή Κεφαλαγοράς, η νέα διοίκηση, πρέπει να είναι περίπου γύρω στα 3,5 δις, μπορεί και παραπάνω, η άγκληση κεφαλαίων, με 18 ενημερωτικό δελτία που έχουμε εγκρίνει, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει μια τάση και η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Και επιπλέον να πω και κάτι άλλο το οποίο κάναμε πολύ πρόσφατα. Καλέσαμε όλους τους φορείς αγοράς και δικηγόρους και αναδόχους κλπ, ούτως ώστε να φτιάξουμε ένα τυποποιημένο ενημερωτικό δελτίο, το οποίο, τι σημαίνει αυτό, θα είναι πολύ πιο γρήγορες πλέον οι διαδικασίες, αν κάποιος θέλει να αντλήσει κεφάλαιο, όταν μια επιχείρηση θέλει να αντλήσει κεφάλαιο. Άρα, η μία πρόκληση έχει να κάνει με την αντλήση κεφαλαίων. Η δεύτερη πρόκληση έχει να κάνει με τις ίδιες εταιρείες και με τον τρόπο που θα διαχειριστούν πλέον τη νέα νομοθεσία, η οποία έχει προκύψει, όπως ανέφερε και ο κύριος Υπουργός, η εταιρική διακυβέρνηση, η οποία και μετά από εισήγηση και της Επιτροπής Κεφαλαγοράς, που βρήκε Βίκο Αότα στον Υπουργό Οικονομικών, και έτσι προχωρήσαμε με την εταιρική διακυβέρνηση, πραγματικά είναι ένα όπλο η εταιρική αυτή διακυβέρνηση στις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να δώσουν μια προστιθέμενη αξία στις εταιρείες τους και να μπορέσουν αυτές οι εταιρείες, αν συμμορφωθούν σωστά, και ουσιαστικά να μπορέσουν αυτές οι εταιρείες να καταφέρουν να γίνουν ελκυστικότερες οι επενδυτές. Οι επενδυτές ξέρουν ποιες είναι οι εταιρείες οι οποίες συμμορφώνονται. Οι επενδυτές θέλουν εταιρείες οι οποίες έχουν σωστή διακυβέρνηση. Και ούτως ή άλλως, το κομμάτι της διακυβέρνησης, θέλω να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή μιλάμε όλοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η βιώσιμη ανάπτυξη συνέεται με τα κριτήρια ESG, τα λεγόμενα. Environmental, social, governance. Το governance, η εταιρική διακυβέρνηση, είναι ένα από αυτά. Environmental, το βιώσιμο, το πράσινο, είναι το άλλο το οποίο αυτή τη στιγμή γίνεται συζήτηση. Άρα οι εταιρείες με την εταιρική διακυβέρνηση, με την ενσωμάτωση των κριτηρίων της βιώσιμης ανάπτυξης, μπορούν να προχωρήσουν και να δώσουν πραγματικά αξία και να αισθανθούν και οι επενδυτές ότι μπορούν να έχουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις εταιρείες αυτές. Και η τρίτη πρόκληση η οποία θα υπάρχει έχει να κάνει γενικότερα με κάτι το οποίο είναι η ψηφιοποίηση, γιατί μιλάμε πια για ψηφιακό μετασχηματισμό και βέβαια. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ίδιας Επιτροπής Κεφαλαγοράς, τον οποίο ήδη έχουμε ξεκινήσει. Έχουμε προχωρήσει σε αναβάθμιση των συστημάτων μας, σε αναβάθμιση των εφαρμογών μας
Και εκεί, μάλιστα, είμαστε και από αυτούς οι οποίοι προς το παρόν έχουμε ενταχθεί τουλάχιστον στους πόρους τους οποίους θα λάβει το Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί έχουμε σχεδιάσει μια πολύ μεγάλη ψηφιακή μεταρρύθμιση, ψηφιακό μετασχηματισμό, που μάλιστα είναι και ευρωπαϊκός στόχος όλων των Ευρωπαίων υποπτών. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό στην επικοινωνία με το κοινό να μπορέσει να γίνονται ακόμα πιο γρήγορες όλες οι διαδικασίες και του ίδιου του επόπτη. Άρα, το τρίτο το οποίο θέλω να αναφερθώ είναι η ψηφιακή μεταρρύθμιση και του ίδιου του επόπτη, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα αυτά τι δείχνουν? Όλα αυτά δείχνουν ότι προχωράμε λοιπόν στη μετάβαση, στο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και νομίζω ότι η κεφαλαγορά θα παίξει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και ελπίζω να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και να συμβάλλει στο να γυρίσουμε σελίδα και να πάμε στο νέο κεφάλαιο για την ελληνική οικονομία. Να γίνει πιο ανταγωνιστική. Η αλήθεια είναι το τελευταίο, το θέμα του επόπτη και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Η αλήθεια είναι κάτι, ένα στοιχείο το οποίο όλους πάντα μας προβλημάτιζε. Το γεγονός δηλαδή ότι οι επιτροπές κεφαλαιαγοράς παγκοσμίως είναι πανίσχυρες. Έχουν κάθε εργαλείο στην διάθεσή τους, προκειμένου να ασκήσουν αποτελεσματικό έλεγχο, δεδομένου ότι στην Ελλάδα είχαμε και περιπτώσεις αμελιών που οδήγησαν σε μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα πρόσφατα. Μιλάω για το παράδειγμα της Φολή-Φολή. Και η εταιρική διακυβέρνηση, βέβαια, δεν το συζητάμε ότι είναι σημαντική, αν και οι Έλληνες δυσκολευόμαστε να προσαρμοστούμε. Το βλέπω στις γενικές συνελεύσεις αυτών των ημερών, οι οποίες όλες έχουν ένα θέμα αλλαγών και υπάρχουν συγκρούσεις εσωτερικές. Ναι, αλλά αν μου επιτραπεί ένα σχόλιο, μόνο μια πρόταση, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κατανοήσουν οι ελληνικές εταιρείες πόσο πολύ σημαντική είναι η προσαρμογή τους και η σωστή, η ουσιαστική προσαρμογή τους για την αξία αυτή και την, πραγματικά στη έχει μεγάλη σημασία για τη μακροπρόθεσμη πια αξία της εταιρείας τους και της επένδυσης. Είναι μια επιχειρηματική επιλογή. Μακάρι να το καταλάβουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, ήρθε η ώρα του κυρίου Νίκου Βέτα. Κύριε Βέτα, σας πετυχαίνουμε λίγο πριν από ανακοινώσεις τριμήνου στο ΙΟΒΕ. Προβλέψεων, είστε κοντά σε προβλέψεις κοινές. Στις τελευταίες προβλέψεις, αν θυμάμαι καλά, το πολύ καλό σενάριο το αφαιρέσατε. Μας έχει μείνει το καλό και το κακό που είχατε προβλέψει πριν από ένα εξάμηνο. Το καλό, το κακό για το άσχημο που λέμε. Ναι, δεν ξέρω. Δικές σας είναι οι προβλέψεις, κύριε Βέτα. Κοιτάξτε, οι προβλέψεις μας, οι μακροοικονομικές, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το κυριότερο θέμα, αλλά δεν απέχουν πολύ από αυτό που είπε ο Υπουργός. Νομίζω ότι η ελληνική οικονομία για φέτος, κάτω από το κεντρικό σενάριο, θα τρέξει με κάτι ανάμεσα στο 3,5% και 4%. Κοιτώντας το θέμα της σημερινής συζήτησης, ερχόμουν εδώ έχοντας στο μυαλό μου να παρουσιάσω τα θετικά και τα αρνητικά στην επόμενη μέρα. Αλλά ακούγοντας και όλα τα σημαντικά που υπόθηκαν, αυτή τη στιγμή έχω περισσότερο την αίσθηση ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε στο πόσο δύσκολος θα είναι ο δρόμος μπροστά. Γιατί είναι σαφές ότι η διεθνής οικονομία θα ανακάμψει, ναι. Ένα θετικό κύμα που και εμάς θα μας σηκώσει κάτι. Είναι σαφές ότι έρχονται ευρωπαϊκοί πόροι. Είναι σαφές ότι κάποια πράγματα τα κάναμε σωστά. Αλλά ο δρόμος που έχουμε να διανύσουμε, κύριε Φιλιππίδη, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Λέμε να γυρίσουμε στην κανονικότητα, αλλά η κανονικότητα της ελληνικής οικονομίας, αυτό δηλαδή που αφήσαμε πίσω μας πριν από 1,5 χρόνο, δεν ήταν μια κανονικότητα με την οποία θα έπρεπε να είμαστε ικανοποιημένοι. Και επίσης την οικονομία την έχουμε βάλει, καλώς θα πω, στο ψυγείο, στην κατάψυξη τώρα εδώ και 1,5 χρόνο. Και η εργασία είναι στην κατάψυξη και διατηρείται σε βαθιά ψήξη, έτσι ώστε να μην χαθούν θέσεις εργασίας. Καλώς, πολύ καλώς, ανέφερε ο κύριος Υπουργός τα κονδύλια, αντίστοιχα οι επιχειρήσεις. Με μία ύφεση τάξης μεγέθους 10% δεν αυξήθηκε η ανεργία, δεν υπήρξαν πτωχεύσεις. Αλλά όταν ανοίγεις μία κατάψυξη μετά από 1,5 χρόνο, δεν ξέρεις τι θα δεις μέσα. Και ελπίζεις ότι θα δεις την καλύτερη περίπτωση αυτό το οποίο έβαλες πριν από 1,5 χρόνο, το οποίο όμως μόλις καλύψαμε ότι και αυτό δεν ήταν ικανοποιητικό. Ναι. Για να το πιάσουμε λοιπόν από την αρχή. Και γιατί μιλάω λίγο με μια αίσθηση λίγο πιο έτσι βαριά και επίγοντος. Αυτό με την κατάψυξη μου άρεσε προσωπικά. Ναι. Κάπου το άρεσε, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Κάπου το είχα διαβάσει. Σε ένα άρθρο. Ναι. Ωραία. Κοιτάξτε, για να πιάσουμε λίγο ποιο είναι το ζήτημα. Ναι, έχει δρομολογηθεί πρόοδος σε πολλά από τα επιμέρους. Σίγουρα θα κάνουμε και βήματα πρόοδου, συνολικά στην οικονομία. Φτάνει. Να σας εξηγήσω γιατί δεν φτάνει. Και ένας τρόπος να δούμε γιατί δεν φτάνει, είναι να δούμε τι κάνουν οικονομίες οι οποίες
ξεκίνησαν από το ίδιο σημείο με το δικό μας πριν από 10 ή από 20 ή πριν από 30 χρόνια και γιατί το μονοπάτι πάνω στο οποίο βρίσκονται συστηματικά είναι πολύ υψηλότερο από το δικό μας. Γιατί, για παράδειγμα, δεν πρέπει να βάλουμε το δάχτυλό μας μέσα στην τρύπα της πληγής αυτού του πράγματος το οποίο λέγεται χαμηλή συμμετοχή στην αγορά εργασίας, το οποίο έχει να κάνει με το πώς μεταχειρίζεται η ελληνική κοινωνία, για παράδειγμα, τον γυναικείο πληθυσμό, με το ποια είναι η σχέση μας με το ασφαλιστικό σύστημα, με ποια είναι η σχέση του εκπαιδευτικού συστήματος. Είμαστε περίπου στο τέλος της Ευρώπης σε όλα αυτά. Μας αφήνουν πίσω και η υπόλοιπη περιφέρεια που λέγαμε κάποτε Πορτογαλία, Ιρλανδία και βέβαια και η υπόλοιπη Ανατολική Ευρώπη. Γιατί η παραγωγικότητά μας είναι από τις χαμηλότερες? Επενδυτικό κενό. Όλοι το ξέρουμε. Και όλοι ρωτάμε πότε θα κλείσει. Δεν θα κλείσει. Θα κλείσει σε βάθος 20 και 30 ετών. Θα πρέπει να βρεθούν επενδυτικά πλάνα τα οποία να πρέπει κανείς να τα χρηματοδοτήσει και όχι μόνο με δάνεια. Στη χώρα μας δεν μας λείπει τόσο πολύ ο δανεισμός. Μας λείπουν ίδια κεφάλαια. Μας λείπει το να λειτουργεί και μια εχώρια κεφαλαία αγορά, να διασυνδεθεί με την αποταμίευση και του μέσου νοικοκυριού, να προσελκύσει το πέλαγος των κεφαλαίων που κυκλοφορούν διεθνώς, 3 εκατομμύρια, έτσι. Το ένα κλάσμα να παίρναμε για λίγο, θα λύναμε το πρόβλημα. Αλλά δεν το έχουμε αυτό. Ρωτήθηκε πριν ο κύριος Σαχινίδης, έπιασαν τόπο τα λεφτά τα οποία ξοδέψαμε, εάν ερμηνεύω καλά, το νέο δημοσιονομικό σε αυτό το οποίο κάναμε στο ΑΕΠ. Ένας τρόπος να το δούμε είναι πόσο έπεσε το ΑΕΠ σε σχέση με το πόσο θα έπεφτε. Ενδιαφέρουσα ερώτηση, την οποία όμως θα πρέπει να το συνδέσουμε και με τη σύνθεση του ΑΕΠ. Τι σημαίνει για τις επενδύσεις, τις αγωγές και τις εξαγωγές? Υπήρχαν εξαγωγές που κρατήθηκαν. Για παράδειγμα, πολλά από τα μεταποιητικά αγαθά. Από την άλλη, ο τύπος του τουρισμού που έχουμε, ο οποίος βέβαια στηρίζεται σε ένα προϊόν που το έχουμε κληρονομήσει και δεν μπορούμε να το χαλάσουμε, ιστορία, γεωγραφία, κλίμα, δεν μπορεί να είναι το μόνο. Διότι αυτό πιέστηκε και εδώ έρχονται και πιέζονται όλοι, συγγνώμη που τονίζω το όλοι, όλοι οι τομείς της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι συστηματικά τις τελευταίες δεκαετίες δημιουργούσαν θέσεις απασχόλησης. Έχει αξία να το πάρουμε ένα-ένα. Ήδη στην αρχή της προηγούμενης κρίσης είδαμε ότι δεν μπορούμε να αναπτυχθούμε απλώς με το να γίνουμε όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Έκλεισε αυτή η πόρτα. Η οικοδομή η οποία σήκωσε τη χώρα πάρα πολύ για 20 χρόνια έχει φτάσει σε ένα όριο όπου πλέον δεν μπορούμε να χτίσουμε περισσότερο, αλλά θα πρέπει να κάνουμε αναβάθμιση του υφιστάμενου και αντικατάσταση του υφιστάμενου αποθέματος. Αλλά δεν μπορούμε να πάμε πίσω 10 χρόνια και να ξαναχτίσουμε τόσο πολύ. Και στη συνέχεια, ο τουρισμός είδαμε ότι μας στήριξε πάρα πολύ τα περασμένα 5-6 χρόνια, αλλά είναι ευάλωτος. Χρειάζεται ποιοτική αναβάθμιση. Πού αλλού έχουμε δουλειές? Λιανικό εμπόριο, η τεχνολογία αντικαθιστά. Και το είδαμε, το μάθαμε. Μπορούμε να αγοράσουμε και αλλιώς. Διασκέδαση και πολιτισμός, πίεση. Άρα, από πού θα έρθουν αυτές οι καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας? Άρα προβληματίζομαι. Και προφανώς όλη η οικονομική πολιτική και τώρα και προηγούμενα και επόμενα θα κάνει βήματα. Είναι όμως τα βήματα αυτά τόσο αποφασιστικά έτσι ώστε στην κρίσιμη στιγμή, και η κρίσιμη στιγμή πιστεύω ότι ξεκινάει το Σεπτέμβρη και θα διαρκέσει κάποιους μήνες, που θα ξαναμοιραστεί η τράπουλα. Θα ξαναμοιραστεί η τράπουλα της τεχνολογίας, ήδη ξαναμοιράζεται. Θα ξαναμοιραστεί η τράπουλα του που πάνε τα κεφάλαια και φυσικά θα τρέχει η ευρωπαϊκή συζήτηση. Ποιοι θα είναι οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες, τι σημαίνουν οι κανόνες επί της ουσίας για κρατικές ενισχύσεις, γιατί ας μην κρυβόμαστε, οι μεγάλες χώρες το κάνουν αυτή τη στιγμή που οι κανόνες μπήκαν στο σιρτάρι. Πώς θα συμμετάσχουμε σε αυτού του είδους τη συζήτηση? Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, πιστεύω ότι η κατεύθυνση του διανύσματος είναι σωστή, που θα έλεγε κάποιος μαθηματικός, αλλά το διάνυσμα πρέπει να είναι ισχυρότερο. Και ισχυρότερο όχι μόνο σε σχέση με το πού θες να πας. Προφανώς το θέμα της μεταρρύθμισης
στη δικαιοσύνη. Προφανώς είδαμε, για παράδειγμα, ότι είμαστε μια χώρα η οποία έχει κατά κεφαλήν μακράν τους περισσότερους γιατρούς ανακάτοικο, ναι, αλλά έχουμε ένα σύστημα ιατρικό που δεν χρησιμοποιεί τον πιο πολύτιμο πόρο, το μάθαμε τώρα, που τι είναι, η πληροφόρηση. Να μπορείς να διασυνδέεις τις διάφορες μονάδες. Πού είναι η πρωτοβάθμια, πού είναι ο ψηφιακός φάκελος. Άρα, παρά τον τόνο μου, δεν θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια της ελληνικής οικονομίας θα είναι άσχημα. Θεωρώ όμως ότι εάν δεν είναι πιο ισχυρή, πιο σαφής η διάθεση αλλαγής και με πιο ευρεία υποστήριξη, γιατί αυτό δεν είναι θέμα ενός Υπουργείου, προφανώς, ούτε μιας κυβέρνησης. Ένας επενδυτής δεν σκέφτεται πώς θα είναι τα πράγματα στη χώρα σε 2 χρόνια, σκέφτεται πώς θα είναι σε 8 χρόνια. Και τέτοιους επενδυτές θέλουμε, όχι καιροσκοπικούς. Άρα, αυτό το οποίο με ανησυχεί είναι μη χάσουμε την ευκαιρία των επόμενων λίγων μηνών. Γιατί είναι μια μεγάλη ευκαιρία και αν τη χάσουμε, μετά πάλι θα ξανακάνουμε τέτοιες συζητήσεις, όχι εμείς, κάποιοι άλλοι, σε 10 χρόνια από τώρα. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε δυνατότητα για ένα κύκλο ακόμα, maximum 3 λεπτά, έως 3 λεπτά ο καθένας. Κύριε Υπουργέ, ο λόγος προφανώς σε εσάς, καταλαβαίνω ότι πέρα από αυτά τα οποία ανέφερε ο κύριος Βέτας, οι δύο συνάδελφοι σας πολιτικοί εξέφρασαν την άποψη ότι ενδεχομένως και να ευνοείστε και από τους δημοσιονομικούς κανόνες που έχουν παγώσει, αλλά και από την άφθονη ρευστότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και το ερώτημα βέβαια είναι, μήπως όταν φύγουν όλα αυτά αποκαλυφθεί ότι δεν είμαστε και τόσο καλά? Το θέμα είναι όταν θα γίνει αυτό που κάποια στιγμή πιθανότητα θα γίνει, η χώρα να έχει χτίσει τα υποστηλώματα για να μπορέσει να αντέξει στις προκλήσεις που υπάρχουν μπροστά. Άρα, επειδή δεν θέλω να υπεκφύγω ή να προσπεράσω τον προβληματισμό που ηγείται προηγουμένως, προφανώς υπάρχουν προκλήσεις, προφανώς υπάρχουν κίνδυνοι και σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις μου ενδεικτικά τους αναφέρω. Από την αβεβαιότητα που είπε ο Φίλιππος στο υγειονομικό πεδίο και τις μεταλλάξεις της πανδημίας, μέχρι τη μετάβαση στη μετακορονοϊό εποχή, με τους κινδύνους που υπάρχουν για επιχειρήσεις, κίνδυνοι για επιχειρήσεις που υπήρχαν και πριν την υγειονομική κρίση, ζητήματα που αφορούν τον δομικό μετασχηματισμό της εργασίας, αναφέρθηκε ο Νίκος σε αυτό, αλλά και ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση προκλήσεων στη συζήτηση που θα ξεκινήσει, ήδη έχουν γίνει κάποιες πρώτες σκέψεις στο τελευταίο γύρο του ΚΟΦΗ, για τον συγχρονισμό της δημοσιονομικής και της νομισματικής πολιτικής. Άρα, κίνδυνοι υπάρχουν. Χρειάζεται αποφασιστικότητα, χρειάζεται υλοποίηση μεταρρυθμίσεων. Να θυμίσω μόνο στον Νίκο, γιατί ήμασταν πρόσφατα σε ένα πάνελ, σε μια παρουσίαση βιβλίου, ότι και οι μεταρρυθμίσεις έχουν μια αλληλουχία. Και πρέπει να έχουν μια συνεκτικότητα και μια αλληλουχία. Θα προσπεράσω την κριτική των πολιτικών προσώπων, λέγοντας ότι πέρα από το τι λέω εγώ, το τι λέει η Έφη, το τι λέει ο Φίλιππος, οι αγορές, οι θεσμοί, η οίκη αξιολόγησης, οι εταίροι, πρωτίστως η κοινωνία, αναγνωρίζουν την προσπάθεια που έχει γίνει. Εάν τυχόν πήγαιναν όλα τόσο άσχημα, δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα που παρουσίασα πριν. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι στοιχείο για θριαμβολογία, αλλά για ικανοποίηση, για τις θυσίες των πολιτών και της κοινωνίας, σαφώς και είναι. Το κρίσιμο ερώτημα, και αυτό είχα αφήσει αναπάντητο, ας πούμε, άκουσα τη λέξη κατάπτυξη που είπες και εσύ, Νίκο. Βγαίνουμε από την κατάπτυξη και πώς θα είμαστε. Ναι. Η πρώτη εικόνα που έχω από την έξοδο από την κατάπτυξη και από την ανάγκη για ασφαλή επανεκκίνηση της οικονομίας, που ο Φίλιππος, όπως βλέπετε, προσέχω ακριβώς τι έχουν πει οι συνομιλητές, είναι ικανοποιητικά. Πάλι θα επαναλάβω τη λέξη ικανοποιητικά. Για παράδειγμα, πρόσφατα είχα ακούσει εκτιμήσεις ότι θα υπάρχουν 10 δισεκατομμύρια ευρώ νέα κόκκινα δάνεια το 2021. Σωστά. Πλέον, εκτιμήσεις είναι για λιγότερο από 50% αυτών. Επίσης δεν είναι για θεαμβολογία. Αλλά αυτό δείχνει ότι τα μέτρα στήριξης πιάνουν τόπο. Έχουν αρχίσει να ανοίγουν μαγαζιά. Βλέπω αρκετά και από τα στοιχεία που θα δουν το φως δημοσιότητα στο επόμενο διάστημα, οι πρόδρομοι δείκτες δείχνουν ότι στηρίζεται η πραγματική οικονομία. Και προφανώς, δεν το ανέφερε κανένας, ένα μεγάλο κομμάτι αποταμίευσης έχει πάει στο τραπεζικό σύστημα πρωτόγνωρο σε παγκόσμιο επίπεδο. Αν δεν με απατάει η μνήμη μου, στην έκθεση του ΔΝΤ, είμαστε η δεύτερη υψηλότερη σε καταθέσεις στην Ευρώπη. Κλείνω
με τις προτεραιότητες του επόμενου χρονικού διαστήματος. Γιατί η πολιτική έχει πράξεις. Και στις πράξεις κρινόμαστε, όχι στα λόγια προθέσεις, ούτε στην εξέδρα, αλλά στο γήπεδο. Πρώτον, η ενίσχυση ενίσχυσης πληττόμενων οικοκυριών και επιχειρήσεων και η σταδιακή μετάβαση σε μέτρα επανεκκίνησης οικονομίας. Ήμουν πολύ σαφής. 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι τα μέτρα που θα έρθουν μπροστά σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα τους στηρίξουν σε αυτή τη μετάβαση το επόμενο εξάμηνο, όσο θα είναι ανοιχτή η οικονομία, στο βασικό σενάριο. Δεύτερο, η συνέχιση υλοποίηση μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής στην κατεύθυνση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών συντελεστών. Επειδή μίλησε η ΕΦΗ, ποιους θα ευνοήσουμε, τη μεσαία τάξη. Αυτούς κάναμε, αυτούς βάλαμε ως πρόταγμα και αυτούς θέλουμε προτίσως να βοηθήσουμε με αυτήν την πολιτική. Τρίτον, η ενίσχυση της ικανότητας του τραπεζικού συστήματος να παράσχει ρευστότητα στην πραγματική οικονομία το επόμενο χρονικό διάστημα. Και εδώ έχουμε και την υλοποίηση ενός νόμου που για πρώτη φορά η χώρα αντιμετωπίζει ολιστικά το ιδιωτικό χρέος του πολίτη, αλλά έχουμε και τον Ηρακλή 2. Τέταρτη δράση, έχουμε ένα πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων. Το υλοποιούμε. Το εφαρμόζουμε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Έχουμε ένα πρόγραμμα προώθησης αξιοποίησης ακίνητης περιοχής δημοσίου. Το υλοποιούμε. Το βλέπετε ότι κάθε εβδομάδα αυτό υλοποιείται. Και η προσέλκυση επενδύσεων αναγνωρίζεται και εμφανίζεται σε καθημερινή βάση, κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις του εξωτερικού. Πέμπτη προτεραιότητα, η συνέχιση υλοποίησης διαθεωρητικών αλλαγών και μετακινήσεων. Θέλει προσπάθεια. Η δικαιοσύνη είναι ένα στοιχείο το οποίο, επειδή έχουμε περάσει όλοι από υπουργεία, σταθερά σε όλες τις εκθέσεις των θεσμών αναγνωρίζεται, αλλά η χώρα δεν το έχει επιλύσει την τελευταία δεκαετία. Έκτη προτεραιότητα, οι έγκαιρες αξιολογήσεις των θεσμών, γιατί χρειάζεται ηρεμία με τις αγορές στην περίοδο αναταράξεων και αποσπιστών. Τελειώνω, Νίκο. Έβδομο είναι η ορθολογική αξιοποίηση όλων των ευρωπαϊκών κονδυλίων, μένουμε στο Ταμείο Ανάκαμψης. Ίσοι και περισσότεροι πόροι θα θέλουν μέσω του ΕΣΠΑ και της κοινής αγροτικής πολιτικής. Και ένα σημαντικό κομμάτι των πόρων θα πάει στις μικρομεσαίες και εθνικές επιχειρήσεις. Μοχλευμένα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουμε κοστολογήσει. Έχω τους άξονες, δεν έχω το χρόνο. Όχι, δεν έχετε το χρόνο. Και πρέπει να σας πω σε τίτλους για να μην νομίζω ότι λίγο. Ψηφιακός μετασχηματισμός μικρομεσαίων επιχειρήσεων 375 εκατομμύρια. Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος 260 εκατομμύρια. Το πρόγραμμα Εξοικονομώ 450 εκατομμύρια. Ενδεικτικά σας ανέφερα τρεις περιοχές. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστούμε θερμά, Υπουργέ. Περιμένετε μισό λεπτό. Α, καλό. Δεν έχουμε χρόνο. Θα πάμε στο επόμενο session. Αν επιτρέπετε μια πρόταση, γιατί δεν έχουμε πει καθόλου σε αυτό το πρόσωπο. Παρακαλώ. Και ο ορθός που ανέδειξε είναι όλο μήνυμα. Η ενεργό συμμετοχή της χώρας, όπως γίνεται τα δύο τελευταία χρόνια, στις πρωτοβουλίες για μια νέα ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική, που θα περιλαμβάνει την εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, μας λείπει ο τρίτος πυλώνας και γίνονται συζητήσεις γι' αυτό, την προώθηση της Ένωσης των Κεφαλαιαγορών, και το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τη Βασιλική, και τις αλλαγές στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, πρέπει να είναι πιο ευέλικτο, πιο προσαρμοστικό στους κύκλους οικονομίας και προφανώς πιο ορθολογικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Κυρία Αξιόγλου, μιλήσατε νωρίτερα. Νομίζω θα θέλετε να αναφερθείτε εκτενέστερα για το θέμα που απασχολεί όλο τον κόσμο. Εννοώ, συζητιέται σε οικονομικό επίπεδο, τη διεύρυνση, τον κίνδυνο διεύρυνσης των ανισοτήτων. Θα συζητούσατε έναν φόρο πλουσίων σαν αυτό το θέμα, το οποίο έχει βάλει και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά συζητείται και σε κάποιες χώρες όπως η Σουηδία? Ναι, η αλήθεια είναι ότι τώρα με την αναφορά που κάνατε, ότι ο Biden έχει δείξει έναν εντελώς διαφορετικό δρόμο για την αντιμετώπιση της κρίσης και κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε να αποτελέσει ένα παράδειγμα. Δηλαδή, τι κάνει, αν δούμε τι κάνει εδώ, πώς σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία το Ταμείο Ανάκαμψης, είπα πριν για trickle-down economics, δηλαδή η λογική της είναι θα προσελκύσω επενδύσεις κυρίως μέσα από την αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων, θα μειώσει δηλαδή το εργατικό κόστος, αυτό θα φέρει επενδύσεις, θα αυξηθεί ο πλούτος της χώρας και θα λυθούν τα προβλήματα. Περίπου αυτό είναι το σχέδιο που ανακοινώνεται κυρίως από τον κύριο Σκυλακάκη. Αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν, δεν στοχεύει τις ανισότητες, αντιθέτως τις διευρύνει, δεν στοχεύει τον κοινωνικό αποκλεισμό, αντιθέτως τον διευρύνει και τον ψηφιακό και τον πράσινο και τον ενεργειακό αποκλεισμό.
Μειώνει πάρα πολύ την αξία της εργασίας, άρα όσα λέμε για τη διεύρυνση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας παράγει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα, υποτιμά την αξία της εργασίας, οδηγεί σε πολύ χαμηλής αξίας και φθηνές θέσεις εργασίας, άρα δεν μπορείς να έχεις και ένα υψηλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό που να μένει στη χώρα και να επενδύει στη γνώση. Αγνοεί το κοινωνικό κράτος σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι πολύ προκλητικό, κατά τη γνώμη μου, στο σχέδιο της κυβέρνησης για το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν υπάρχει ουσιώδη στήριξη της δημόσιας υγείας, ας πούμε, μετά από μια τέτοια πανδημική κρίση. Και εξακολουθεί ο κ. Μητσοτάκης να μιλάει για την ανάγκη ενίσχυσης του ιδιωτικού, της ιδιωτικής παρέμβασης στην υγεία. Μετά από υποτίθεται όσα ζήσαμε, θα έπρεπε να έχει ληφθεί ένα μάθημα σε σχέση με τη σημασία τόνου του δημοσίου συστήματος υγείας. Απέναντι σε αυτό το σχέδιο έρχεται. Καταθέτουμε εμείς ένα αντιπαραθετικό σχέδιο, το οποίο λέει ότι πρέπει βασικά να στοχεύσει στις κοινωνικές ανισότητες, άρα και την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση πρέπει να τη δεις μέσα από τον τρόπο που θα εμπλέκονται ολοένα και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις νοικοκυριά και από την παραγωγή ενέργειας, για παράδειγμα, αν μιλήσουμε για την πράσινη μετάβαση από τα νοικοκυριά, την στόχευση των αποκλεισμών των ψηφιακών που είδαμε να υπάρχουν στους μαθητές, για παράδειγμα, στην τηλεκπαίδευση, στους εργαζόμενους που είδαμε στην τηλεργασία. Και να μπορέσεις να εμπλέξεις τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε αυτή τη μετάβαση. Το σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας λέει ότι οι πόροι που θα έρθουν για ιδιωτικές επενδύσεις θα παράσουν μέσα από τις συστημικές τράπεζες. Αυτό σημαίνει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποκλείονται εκ των πραγμάτων αν περάσεις από τις συστημικές τράπεζες, διότι ξέρετε, μόνο 30.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα αποκλεισμού το μεγαλύτερο μέρος της επιχειρηματικής. Κοινότητα, ας το πω έτσι, της χώρας από την επόμενη μέρα, από αυτήν την πραγματικά πολύ σημαντική χρηματοδότηση που έρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα εμείς λέμε στόχευση των κοινωνικών ανισοτήτων, στήριξη της εργασίας. Αυτό για να γίνει θέλεις οπωσδήποτε συλλογικές συμβάσεις, θέλεις αύξηση του κατώτατου μισθού, θέλεις επένδυση στη γνώση, επένδυση στην έρευνα και στην κοινοτομία, χρειάζεσαι περισσότερες δημόσιες δαπάνες για την υγεία και την παιδεία και όχι το αντίθετο. Αυτό είναι ένα μοντέλο που μπορεί να εγγυηθεί, κατά την άποψή μου, μία ανάπτυξη η οποία θα είναι σταθερή, θα είναι χωρίς αποκλεισμούς, θα είναι συμπεριληπτική ανάπτυξη, που αυτός είναι ο στόχος. Ο Biden από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού δίνει ένα τέτοιο παράδειγμα, ας πούμε. Το πακέτο του Biden έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό ότι επενδύει πάρα πολύ στην ενίσχυση των αδύναμων οικοκυριών μέσω απευθείας ενισχύσεων. Στοχεύει πάρα πολύ στην κατανάλωση. Επικεντρώνει πολύ στην ενίσχυση των εργαζομένων. Χρησιμοποιεί πάρα πολύ τις επιχορηγήσεις αλλά και τον ευνοϊκό δανεισμό στις μικρές επιχειρήσεις. Επενδύει πάρα πολύ στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας. Άρα και αντιμετωπίζει τις πληγές της κρίσης, αυτό που παρατηρήσαμε και εγώ και ο κύριος Αχινίδης, ότι λείπει από το σχέδιο της κυβέρνησης, το σήμερα δηλαδή, αλλά και προχωρά σε μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι πολύ μακριά από τα trickle-down economics. Δίνει δηλαδή μια πιο άμεση, γιατί ξέρετε ότι αυτού του τύπου η απάντηση θα έχει και πιο άμεσα αναπτυξιακά αποτελέσματα. Θα δείτε πολύ πιο γρήγορα αναπτυξιακούς ρυθμούς θετικούς στις ΗΠΑ από ό,τι στην Ευρώπη. Και η απάντηση δίνεται μέσω ενός σχεδίου συμπεριληπτικής ανάπτυξης. Χτυπά δηλαδή, αν το σκεφτεί κανείς πολιτικά, και τις αιτίες ανόδου του Τραμπ με αυτόν τον τρόπο. Χτυπώντας τις ανισότητες και επικεντρώνοντας τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Δείχνει λοιπόν ένα διαφορετικό δρόμο για την αντιμετώπιση της κρίσης, που νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Τουλάχιστον οι δυνάμεις της αριστεράς και τις προοδευτικές δυνάμεις αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Αξιόγλου. Νωρίτερα, κύριε Σαχινίδη, αναφερθήκατε στο θέμα της μείωσης φόρων που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Εκφράσατε τη διαφωνία. Ποια ήταν η δική σας θέση? Αν όχι ο εταιρικός φόρος και τα μερίσματα, τι θα έπρεπε να μειωθεί? Θα έπρεπε να μειωθεί η φορολογία εισοδήματος από την εργασία και μάλιστα να καταργηθεί η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, την οποία εκτάκτως είχαμε εισαγάγει το 2010-2011. Με βάση διάρκεια. Λέει, θα καταργηθεί, λέει η κυβέρνηση. Θα πρέπει να καταργηθεί, γιατί είναι στρέβλωση. Mm-hmm. Εάν θέλουμε να έχουμε πιο προοδευτικό φορολογικό συντηρητή για τη φορολογία εισοδήματος, ναι, να καθίσουμε να το συζητήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει ένα rebalancing. Και το λέω αυτό, διότι αρχές Μαΐου, στο Πόρτο, ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας συγκάλεσε την Κοινωνική Σύνοδο. Προσυπέγραψε η ελληνική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ελαφρά την καρδία όλους τους στόχους που τεθήκανε, στόχους κοινωνικούς, οι οποίοι δίνουν μια κοινωνική διάσταση στην προσπάθεια
αν θέλετε, επανεκκίνησης των ευρωπαϊκών οικονομιών. Στόχο για την συμμετοχή στην αγορά εργασίας, στόχο για τη μείωση της φτώχειας, στόχο για την επανεκπαίδευση ανθρώπων μεταξύ 17 και 64. Εγώ στα προγράμματα τα οποία έχει καταθέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν βλέπω πώς παντρεύονται αυτοί οι στόχοι για το 2030 με το πρόγραμμα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Άκουσα τον Υπουργό να μιλάει για το πόσο ωραία και ρόδινα είναι τα πράγματα. Απλώς να του υπενθυμίσω κάτι. Όσο είσαι μέσα στο λιμάνι και έχεις την προστασία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η βάρκα μπορεί να επιπλέει χωρίς προβλήματα. Όταν όμως βγεις έξω στη θάλασσα, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και τη θάλασσα λίγο τη γευτήκαμε το Μάιο, όταν υπήρχε μια αμφιβολία για το εάν και πόσο θα διαρκέσει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και ξαφνικά είδαμε τα ελληνικά ομόλογα και τα ιταλικά ομόλογα να εκτινάσονται. Επομένως, αυτές οι βεβαιότητες ότι όλα βαίνουν καλώς, ότι μας εμπιστεύονται όλοι, καλά είναι να τις κρατήσουμε πίσω. Και ένα τελευταίο που έχει να κάνει με την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αναφορικά με αυτό που υπόθηκε ότι όλα βαίνουν καλώς και θα έχουμε μια ανάκαμψη που θα στηριχθεί και στα κεφάλαια της κεφαλαιαγοράς και των τραπεζών. Έχουμε μια αδύναμη οικονομία με την έννοια ότι είναι τραπεζοκεντρική. Το 96% της ρευστότητας προέρχεται από τις τραπεζές. Άρα, τα 27 δισεκατομμύρια που ευελπιστεί η κυβέρνηση ότι θα εξασφαλίσει από τις τράπεζες πρωτίστως και δευτερευόντως από ξένα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, στηρίζονται στην ιδέα ότι ο Ηρακλής 1 και ο Ηρακλής 2 θα παράγει τα αποτελέσματα. Διάβασα προσεκτικά την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Χρησιμοποιεί μια βαριά έκφραση. Λέει ότι το σχέδιο της Τράπεζας της Ελλάδος το έχει βάλει στα ράφια η ελληνική κυβέρνηση. Και λέει, επειδή πιστεύουμε ότι ο Ηρακλής 1 και 2 δεν λύνουν κατά ανάγκη το πρόβλημα, ας συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση άλλους τρόπους. Γιατί αν οι τράπεζες δεν βελτιώσουν την ποιότητα των κεφαλαίων τους, και αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το βάζει και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το βάζει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και ο ΩΣΑ, ότι η ποιότητα των κεφαλαίων των τραπεζών είναι πρόβλημα για να μπορέσουν να επιτελέσουν τον αναπτυξιακό τους ρόλο, αν δεν λυθεί αυτό, τότε ούτε τα 27 δισεκατομμύρια μόχλευσης μπορούν να έρθουν, ούτε η οικονομία θα μπορέσει, ας πούμε, να πατήσει ξανά στα πόδια της. Αυτούς τους προβληματισμούς ήθελα να καταθέσω από την πλευρά τη δική μας κινήματος αλλαγής. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Σαχινίδη. Κυρία Χατζηπέτρου, μία ερώτηση η οποία προέκυψε από την ανάλυση που μας έκανε νωρίτερα η κυρία Χτσιόγλου. Η αλήθεια είναι, εσείς χρηματοδοτείτε, μπορείτε να χρηματοδοτήσετε και χωρίς τα αυστηρά, τα αυστηρότατα τραπεζικά κριτήρια? Το λέω αυτό γιατί μας αναφέρατε τυχαία τον αριθμό 30.000, το οποίο συμπίπτει με αυτό που αναφέρουν τραπεζικά στελέχη, ότι είναι οι μοναδικές εταιρείες στην Ελλάδα που έχουν το αξιόχρεο. Εντάξει, εμείς χρηματοδοτούμε εταιρείες οι οποίες είναι bankable, και αυτά δεν είναι κριτήρια που τα βάζουμε εμείς η τράπεζα. Πιο αυστηρά ακόμα είναι τα κριτήρια της πηγής των χρημάτων μας, που είναι η κοινοτική πόρη. Η κοινοτική πόρη είναι πολύ αυστηρή όσον αφορά το eligibility, την επιλεξιμότητα των επιχειρήσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν, και αυτό ήταν πάντοτε περιορισμός. Αυτό βεβαίως που εμείς στοχεύουμε να κάνουμε στα επόμενά μας βήματα και που αναφέρθηκε, το ανέφερε και ο κύριος Βέτας νομίζω, είναι ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ένα πολύ σοβαρό διαρθρωτικό πρόβλημα που είναι αυτό των ιδίων κεφαλαίων, του μετοχικού κεφαλαίου. Και πολύ αυξημένες, πολλές από τις ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πολύ αυξημένες δανειακές υποχρεώσεις. Άρα, στα επόμενα βήματα πρέπει να είμαστε πιο δημιουργικοί και βεβαίως με συνεργασίες όπως έχουμε ήδη στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, έχουμε φτιάξει συνεργασίες και με την EIB, έχουμε μνημόνια με το EIF, την EBRD, αλλά ταυτόχρονα με επιστημονικούς φορείς και Ινστιτούτα όπως είναι το MEP, ο Δημόκριτος, το Innovation Allway Fund και το Equifund. Και πώς προχωράμε? Προχωράμε στη διαμόρφωση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως είναι τα υβριδικά εργαλεία, το Mezzanine παραδείγματος χάρη, που λειτουργούν ταυτόχρονα και ως χρηματοδότηση αλλά και ως συμμετοχικό κεφάλαιο, ενισχύουν η ρευστότητα χωρίς να επιβαρύνουν με κλασικό τρόπο το παθητικό του ισολογισμού των ωφελούμενων επιχειρήσεων. Και αυτές είναι κάποιες παρεμβάσεις και προτάσεις οι οποίες θα μας απασχολήσουν στους επόμενους μήνες, όχι στο επόμενο μεγάλο διάστημα. Όλα αυτά, βεβαίως, και για να συνδέσω λιγάκι με αυτό που είπε η κυρία Λαζαράκου, θέλουν μία βάση. Αναφέρθηκε λοιπόν και αναφέρθηκαν οι συνομιλητές μου και στο μετασχηματισμό και στην εξωστρέφεια. Όλα αυτά έχουν την βάση του εσωτερικού μετασχηματισμού και βεβαίως μια σύγχρονη δομή εταιρικής διακυβέρνησης για να μπορέσεις να υποστηρίξεις
στη συνέχεια να υποστηρίξουμε εμείς, δηλαδή, συγκεκριμένη περίπτωση, τον μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων. Και βεβαίως προϋποθέτουν και πού θα πάνε αυτά τα χρήματα. Φυστά. Δηλαδή, η προώθηση της δίκαιης βιώσιμης ανάπτυξης που ακούστηκε, η ολιστική ανάπτυξη, με ενσωμάτωση κριτηρίων βιώσιμης ανάπτυξης, είναι ένα από τα κριτήρια που θα δούμε στο μέλλον, στους επόμενους μήνες να μας απασχολούν πολύ. Και με αυτόν τον τρόπο θέλω να πω και να κλείσω έτσι. Βεβαίως. Νομίζω ότι διευρύνεται και ο κύκλος των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων με τραπεζικά κριτήρια, γιατί ενσωματώνονται κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης και ουσιαστικά έρχεσαι και παρεμβαίνεις στην κατεύθυνση που θέλεις να ενισχύσεις τη ρευστότητα. Αν υπάρχει άλλη ερώτηση, στη διάθεσή σας. Μακάρι, ευχαριστώ θερμά, κυρία Χατζηπέτρου. Κύριε Λαζαράκου, παρόμοιο ερώτημα, δεδομένου ότι καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που ανταγωνίζονται μεταξύ τους ώστε να χρηματοδοτήσουν 30.000 επιχειρήσεις. Για ποιο λόγο αυτές τις 30.000 επιχειρήσεις, οι οποίες όλοι τις παρακαλάνε να τις χρηματοδοτήσουν, να έρθουν στην κεφαλαία αγορά, στο ελληνικό χρηματιστήριο? Καταρχήν, πρέπει να πω ότι ας τα δούμε τι έχει το ελληνικό χρηματιστήριο κεφαλαία αγορά. Γιατί η κεφαλαία αγορά είναι πιο ευρύς όρος. Είναι μέσα και τα funds, είναι και άλλα πολλά. Λοιπόν, οι ελληνικές εταιρείες, αν θέλουν να δηλήσουν κεφάλαια, θα μπορούσαν να έρθουν είτε στο χρηματιστήριο, είτε στην εναλλακτική αγορά, που είναι ενδεχομένως για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και στη συνέχεια να πάνε και σε άλλους μηχανισμούς, χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία δίνει κεφάλαια αγορά. Εγώ θέλω να πω δύο πράγματα για την ελληνική κεφάλαια αγορά. Το ένα είναι ρυθμιστικό και το άλλο υποπτικό. Ρυθμιστικά, η ελληνική νομοθεσία είναι πλήρως προσαρμοσμένη με την ευρωπαϊκή. Το δίκαιο της κεφαλαίας αγοράς, το ρυθμιστικό πλαίσιο της κεφαλαίας αγοράς είναι κυρίως ευρωπαϊκό. Γι' αυτό και πριν ανέφερα και για το Ευρωπαϊκό Πακέτο Στήριξης και τις νομοθεσίες που αλλάζουν και πώς αυτά λειτουργούν και τελικά επηρεάζουν και την Ελλάδα, γιατί είναι πλήρως προσαρμοσμένο το ελληνικό πλαίσιο με το ευρωπαϊκό. Όσον αφορά το υποπτικό κομμάτι τώρα, Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς. Στο κομμάτι το υποπτικό, θέλω να σας πω ότι μάλιστα είναι η πρώτη φορά, μπορώ να σας πω, που η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς βρίσκεται στα δύο κέντρα λήψεων αποφάσεων. Και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαίου Υπόπτη και στην Κοινή Επιτροπή, που είναι οι τρεις Ευρωπαίοι Υπόπτες. Οπότε είμαστε εκεί, έχουμε τις προτεραιότητες που έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι Υπόπτες. Mm-hmm. Εποπτική σύγκληση, στόχος όλων μας των εποπτών είναι να υπάρχει μια σύγκληση, ώστε οποιοδήποτε αντλεί κεφάλαια, είτε είναι στο Βέλγιο, είτε είναι στο Λουξεμβούργο, οτιδήποτε, να έχει την ίδια αντιμετώπιση. Άρα, υποπτική σύγκληση και άλλες προτεραιότητες που έχουμε θέσει εμείς, σαν ελληνική κεφαλαία αγορά. Ελληνική κεφαλαία αγορά, λοιπόν, έχει θέσει προτεραιότητες τον ψηφιακό μετασχηματισμό, νούμερο ένα, μεγάλο στοίχημα, προχωράμε αποφασιστικά. Στο δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με αξιοποίηση δεδομένων, συνδέεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Προληπτική εποπτεία, ενίσχυσή της και τέλος μεταρρυθμίσεις και στην νομοθεσία, προτάσεις να σκεφτούμε εθνικά, ούτως ώστε να φέρουμε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, αν γίνεται εθνικά. Και εκεί θα περάσω την πάσα στον κύριο Βέτα, γιατί έχουμε σκεφτεί διάφορα κίνητρα και διάφορες νέες νομοθεσίες για να μπορέσουν ή αποταμιευτές να έρθουν και να έχουν νέα προϊόντα, εργαλεία. Να το καλύτερη πάσα, νομίζω. Τι κάνουμε με τις επιχειρήσεις? Γιατί οι επιχειρήσεις θα δημιουργήσουν νέες δουλειές, οι νέες δουλειές θα δημιουργήσουν φόρους, ανάπτυξη, καλές, καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Τι κάνουμε με τις επιχειρήσεις? Κοιτάξτε, μια λέξη μπορεί να... Δύο λεπτά. Ναι, μια λέξη μπορεί να σημαίνει διαφορετικά πράγματα. Υπάρχουν επιχειρήσεις και επιχειρήσεις. Mm-hmm. Έχουμε επιχειρήσεις οι οποίες δεν δρουν σε ένα περιβάλλον που μπορούν να πάρουν το επίπεδο ρίσκου που πρέπει να πάρεις. Και μόνο μέσα από ρίσκο καινοτομείς. Αυτό έχει να κάνει με πολλά. Είναι και το πτωχευτικό πλαίσιο και το δικαστικό σύστημα. Αλλά δεν έχουμε ακόμη αρκετές. Δημιουργείται ένας τέτοιος χώρος, αλλά είναι το 1, το 2, το 5% της ελληνικής οικονομίας. Θα πρέπει να είναι το 15% της ελληνικής οικονομίας. Κοιτάξτε, υπάρχουν καλά νέα και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι με τη διεθνή ανάκαμψη, με την ένεση των ευρωπαϊκών πόρων, με το ότι υπάρχει μια συσσωρευμένη κατανάλωση, η οποία θα εκφραστεί, με το ότι έχουμε επενδυτικό κενό, έχουμε άνεργους που περιμένουν να δουλέψουν, τα επόμενα 2-3 χρόνια θα είναι χρόνια με θετικό πρόσημο. Όμως, όλη η ψύχρεμη αριθμητική λέει ότι από εκεί και πέρα η ελληνική οικονομία, άλλος θα πει ότι πάει στο 1%, άλλος θα πει ότι πάει στο 1,5%. Δεν είναι αυτοί αποδεκτοί ρυθμοί μεγένθησης, οι οποίοι θα μας επιτρέπουν να χειριστούμε τα συσσωρευμένα ιδιωτικά και δημόσια χρέη και να ευημερήσουμε. Άρα, επίσης τα καλά νέα, η ελληνική οικονομία είναι μια ελαφριά οικονομία. Θα μπορούσε να χρησιμοποιεί τις κρίσεις ως ευκαιρίες. Δεν χρειάζεται πολλά χρήματα για να γίνουν διαφορές. Είναι πολύ ελαφριά οικονομία με αυτή την έννοια.
Το κακό όμως είναι, και αυτό δεν ξέρω αν είναι θέμα οικονομικό ή κοινωνικό, ότι είμαστε μια οικονομία η οποία έχει μια πολύ μεγάλη αντοχή ενάντια στις αλλαγές. Δεν έχουν δημιουργηθεί ούτε κοινωνικά στήριξη για τέτοιες αλλαγές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν κόντρα στο κύμα, αλλά το κόντρα στο κύμα δεν είναι πολύ δυνατό. Ευχαριστώ θερμά. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό των Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Ταϊκούρα, την τομέαρχη οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Έφη Αξιόγλου, τον κύριο Φίλιππο Σαχινίδη από το Κίνημα Αλλαγής, την κυρία Αθηνά Χατζηπέτρου από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, την κυρία Βασιλική Λαζαράκο από την Επικεφαλής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και βέβαια τον Γενικό Διευθυντή του ΕΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα, και βέβαια όλους εσάς που ήσταν μαζί μας αυτά τα 70-75 σχεδόν λεπτά εδώ στο αναπτυξιακό συνέδριο, ζωντανά από το χώρο της Αχαΐα Κλάους, εδώ από το Ινωπείο, από τον καταπληκτικό χώρο εδώ στην πανέμορφη Πάτρα και Αχαΐα. Θέλω να σε ευχηθώ καλή συνέχεια, μείνετε εδώ, ακολουθεί ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πάνελ το οποίο έχει να κάνει με την περιφερειακή ανάπτυξη. Εγώ θα είμαι εδώ πιο πίσω και θα το παρακολουθήσω. Καλό σας απόγευμα.